Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Τέλεια, τέλεια. Κρατά ένα φάγγελο. Θες να δεις ποιο είναι παρτενέρ μου? Βεβαίως και να δω. Κράτα λίγο το ποτό μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρία μου, το κρατήσω, γιατί όχι. Για πες. Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Ναι. Εγώ είμαι παρτενέρ. Ναι, εσύ, εσύ, εσύ. Για πες. Όλε, όλε. Χάρηκε, παιδιά. Χάρηκε. Μα βλέπω κάτι ονειρά που με φωνάζουν και ξεχνάω. Είμαι έτοιμος να γίνω δάσκαλος για την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Βλέπω κάτι όνειρα, αλλά δεν είναι όνειρα. Το θέλω πάρα πολύ, γιατί έχω και σε άλλα παιδιά διδάξει πράγματα. Κάνω και ιδιαίτερα μαθήματα φωνητικής. Οπότε και την Ευρυδίκη πιστεύω θα το έχουμε εύκολα. Είμαι ζουζουνιάρα. Αλλά όταν και όποτε θέλω εγώ. Αν με νευριάσεις, τότε το κακό που σου θέλω. Το κακό. Άμα με πειράξεις, το κακό που σου θέλω. Άντε βάλει. Αν με πειράξεις, τότε το καλό που σου θέλω είναι να το βάλεις στα πόδια, γιατί βγάζω και νυχάκια. Έχει πάθος για τη μουσική, έχει πάθος για το χορό. Χορεύω όλη μέρα και τραγουδάω και όλη μέρα. Δεν έχω σκεφτεί να πω ποτέ ξένο τραγούδι. Θα πούμε και ροκ, θα πούμε και ξένα, με. Θα τα πούμε όλοι. Yes! Πιστεύω ότι θα γελάσει και ο κάθε επικραμμένος. Yahoo! Και τώρα θα χορέψω και θα τραγουδήσω και θα το δείτε όλοι εσείς. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Ευρυδίκη και τον Τριαντάφυλλο. Παρακαλώ. Ο Τριαντάφυλλος θα βρει και με την Νατάσα Θεοδωρίδου να τραγουδάει τραγούδι της. Μπράβο. Ναι. Ναι, εννοείται, εννοείται. Η Νατάσα μας βλέπει τώρα, Νίκο. Η Νατάσα μας βλέπει. Δεν είπα ακόμα. Εγώ σας αγαπάω, είστε το αγαπημένο μου ζευγάρι, γιατί νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά σας. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχω το πιο ακατέργαστο διαμάντι του ελληνικού τραγουδιού. Το κορίτσι μας. Και κούκλα! Μην το διώξεις, κάτσε εδώ. Ρε Νίκο, θα πάμε για ξύλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το καλύτερο, το καλύτερο. Βάλτε τη στο σκουλαρίκι. Βοηθήστε τη γυναίκα. Πολύ ωραία ήσασταν. Μπράβο. Σας άρεσε. Μου άρεσε, ωραία. Είναι... Μου άρεσε πάρα πολύ, το απόλαυσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Κοκλώνη με την υπερπαραγωγάρα του που με συμπεριέλαβε σε αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους αξιότιμους συμπαίκτες μου που είναι όλοι ένας και ένας και την αξιότιμη κριτική επιτροπή και είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, το λέω ειλικρινά. Και ήρθα να το γιορτάσω. Ευχαριστώ πάντα. Μπράβο, αυτό είναι επιτυχία στο ζουμί. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε. Γι' αυτό εγώ θα έβαζα δεκάρι. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι. Επειδή η γυναίκα μου είναι γιατρός και είμαστε εδώ πέρα τόσα άτομα, πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Νίκο Κοκλώνη για αυτό που κάνει εδώ. Γιατί ερχόμαστε τόσα άτομα και όχι, ερχόμαστε τόσα άτομα, κάνουμε εξετάσεις και είναι όλο αυτό safe. Και αυτό για μένα λέει πολλά.
Και για τη μύτη μου κάθε μέρα. Πονάει εδώ είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσω από τη Βίκη, αλλά πριν πάω, νιώθω ότι μαζί σου θα τα σπάσω αυτά τα ρολόγια. Να ξέρεις, είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, Βίκη, θα το πεις. Έρχεται. Παιδιά μου, καλώς ήρθατε. Να δώσουμε, να στείλω κι εγώ ένα γλυκό φίλη στην Αντάσα που είναι και δική μου φίλη. Να αγαπάμε, μας βλέπει, να αγαπάμε πολύ. Ευρυδίκη, πού είναι το πανοφόρης, πού είναι η τσάντα σου. Δεν είναι καλύτερη έτσι. Βίκη, το άφησα στο σπίτι. Δεν έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Νομίζω βρήκαμε μια άλλη που είχαμε πέρσι. Δεν συμφωνείς. Κοιτάξτε, ότι είναι σαν ντουμπλαρισμένη είναι. Είναι κύριε Φασουλή μου. Δηλαδή πάω να κοιτάξω εδώ ποιος μιλάει από πίσω. Ποιος έχει ντουμπλάρει. Μια μέρη λυμπέρσι. Γιατί είσαι τόσο ωραία. Ξέρεις, σε έχω δει και άλλες φορές σε μια άλλη εκπομπή. Δεν είχα φανταστεί ότι είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Αλήθεια. Δεν ξέρω κάτι σαν δικούς. Να σας κάνω και μια στροφούλα. Και δύο. Είσαι τώρα καταπληκτική. Τι λέτε. Είσαι καταπληκτικά ωραία. Ευχαριστώ κύριε Φασουλή μου και σας φοβόμουν η ανόητη. Ναι. Και η άλλη πέρσι το ίδιο. Αλλά ότι έχεις μια φωνή η οποία είναι κόντρα. Ότι έχεις μια φωνή που είναι κόντρα σε αυτή τη γυναικάρα, την έχεις. Ναι. Τι να κάνω, δεν αλλάζει αυτή είναι. Ναι, το ξέρω, αλλά... Και είσαι και είναι γελία, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι ορίτσινα. Όχι, είναι τόσο χαρακτηριστική. Μου αρέσει, κυρία Ευρυδίκη μου, που είσαι ζουνιάρα. Μερικές ώρες. Κύριε Φασουλή, μη μου τη στεναχωρείτε από τώρα, γιατί κάνουν προσπάθεια πολύ. Κάνουν προσπάθεια. Το καταλαβαίνω, τριαντάφυλλε μου. Μπορεί να σου δώσει άλλη μια μπούφλα και να βρεθεί στην πρώτη. Όπως την πρώτη. Τώρα θα κάνω... Τι τραγούδι να πει. Σταμάτη, τι τραγούδι να πει. Ακόμα δεν ξέρω. Αλλά... Ναι, ναι, ακόμα δεν ξέρω. Πέρα, αλλά μπορεί να πει ένα τη Έρθα Κιτ πάρα πολύ καλά. Θα είναι η έκπληξη, παιδιά. Δηλαδή, θα είναι η έκπληξη φέτος. Ναι, ναι. Μου δώσει κι άλλη μια. Όχι ακόμα. Δέσποινα. Εγώ δεν έχω λόγια. Είμαι ειλικρινά. Πραγματικά, είναι πρώτη φορά που δεν ξέρω τι να πω. Πιστέψτε με, Ευρυδίκη, κορίτσι μου. Κυρία Δέσποινα. Παρακαλώ, κυρία Ευρυδίκη που σας γνωρίζω. Και εγώ, κορίτσι μου. Αλλά αισθάνομαι ότι... Κυρία Δέσποινα, ο Γιώργος σου που πάει. Αισθάνομαι έτσι όπως μιλάω, στο δημούργιο να σου πω γρήγορα. Δηλαδή, δεν έχετε λόγια για καλό ή για κακό. Όχι, όχι, αλλά έτσι όπως ακούω να μιλάς, θέλω να σου πω τι ώρα είναι, 10 και 20. Λοιπόν, πλύνε δόντια, εμπρός στο κρεβάτι, γρήγορα. Άργησες. Ότι είσαι κοριτσάκι μικρό. Πολύ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι, αλλά Δέσποινα βαράει όμως, την είδες. Και ναι, αυτό λίγο με προβλημάτισε η αλήθεια είναι, αλλά βρίσκομαι σε μια απόσταση ασφαλείας. Ευρυδίκη, καλώς ήρθες, κορίτσι μου. Καλώς σας βρήκα, κυρία Δέσποινα, κυρία κύρη της Κριτικής Επιτροπής. Βέβαια, και όχι μόνο. Λοιπόν, τριαντάφυλλε. Χαίρομαι που είναι η αφορμή, το Just, να σε ξαναδούμε, να σε ξανακούσουμε. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Δέσποινα μου, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά γενικά και όλα αυτά τα χρόνια και δουλεύω και πάω πολύ πολύ καλά. Και εκεί εννοείται... στη Ρόδο κάθεσαι καιρό. Όχι βέβαια, είμαι στην Αθήνα εδώ και τόσο καιρό, αλλά σε όμως ακολουθείς Instagram, δεν με ακολουθείς. Πάρε και τη σπότα. Μην το πάρει προσωπικά. Αν δεν με ακολουθήσει, δεν θα δει τι κάνω. Δεν τα λένε αυτά στην κριτική. Δεύτερη! Δέσποινα μου, άμα δεν με ακολουθήσει, δεν πειράζει. Δεν θα δει τι κάνω. Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία 6 χρόνια πραγματικά είμαι τριήμερα και τετραήμερα και στα καλύτερα κλαμπ σε όλη την Ελλάδα. Και γενικά πολύ καλά. Είμαι στην Αθήνα, ζω στην Αθήνα. Η γυναίκα μου είναι γιατρός και είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα. Βεβαίως. Έχω και ένα παιδάκι 4,5 χρονών. Στα είπα όλα για να μάθεις για μένα, δεν με ήξερες. Είδες λοιπόν, ρε παιδί μου, χάνω έτσι πληροφορίες, ουσιαστικές γνώσεις, μη παρακολουθώντας το Instagram, άπαντες. Πάντως, λοιπόν, και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες. Παρέα, ναι. Θα φάμε και πολύ ξύλο. Αυτά. Εγώ σας το είπα ότι έρχονται εκπλήξεις. Ναι, ναι, αυτά, τόσο συμπληρώσω... μεγάλες, πραγματικά δεν το περίμενα. Ναι. Πρέπει να συμπληρώσω ότι μπορεί να μην ακολουθείς τον τριαντάφυλλο στο Instagram. Ναι. Το Twitter όμως το έχεις ανοιχτό και βλέπεις live τι γίνεται για τον Just. Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, δεν βλέπω. Γράφουν, γίνεται, γράφουν έτσι γράφουν. Εγώ είδα στο break, γράφουν η Δέσποινα και ο Κοκλώνης μας παρακολουθεί. Όχι, στο Instagram ανέβασα κάποια για το παιχνίδι, τίποτα. Μαράκι. Να σας καλωσορίσω. Μαρία μου. Τριαντάφυλλε μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το ξέρω γιατί έχουμε κάνει τόσες εκπομπές μαζί. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Και το σπάω το ρολόγιο πρώτη φορά. Το είπα στη Μαρία πρωινή μαζί με τον Φώτη. Αχ, αυτό το σπάω το ρολόγιο. Έλα, πείτε λίγο. Σας παρακαλώ. Έλα, ναι, έλα. Πούμε. Ναι.
Σπάω τα ρολόγια. Πάμε. Σπάω τα ρολόγια. Για σένα σπάω και τις ώρες. Για σένα τρίψα να τα κάνω. Το χρόνο μη μ' αφήνεις άλλο μόνο. Σπάω τα ρολόγια. Για σένα σπάω και τις ώρες. Για σένα τρίψα να τα κάνω. Το χρόνο μη μ' αφήνεις άλλο μόνο. Μπράβο! Είναι δικιά μου! Η Ευρυδίκη είναι δικιά μου! Τώρα την αγοράζω τώρα! Πού πάει! Αγοράζετε, είπατε! Εντάξει, ναι! Δεν φτάνουν τα λεφτά του! Ευρυδίκη δεν έχει καλά φώτα εκεί, δεν σε βλέπουμε! Τι πάω πίσω στη θέση! Άντε, και εγώ σε φοβόμουν! Λοιπόν! Να πω κάτι. Ένα μικρόφωνο κάτω. Να πω κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να περάσει στο celebrity room τα παιδιά. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι η Ευρυδίκη, αν είναι πραγματική, είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ρόλος. Δεν μπορεί να είναι ένα. Αχ, αυτά τα έλεγε και κάποιο άλλο, ο κύριο Τέλειο πέρσι. Αλήθεια, λε. Ο κύριο Κουδουνάρη, αλλά δεν ήμουν ρόλο. Τι έπαθε, δεν ήμουν ρόλο. Μισό λεπτό, έχει λέει ο Μαρία, περίμενε. Τι έπαθε, Κουδουνάρη, τι έπαθε. Νόμιζε ότι ήμουν ρόλο. Μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη και δεν ήμουν ρόλο. Και ευτυχώ που έχουμε και τη γυναίκα του Τριαντάφυλλου που είναι γιατρό. Ευτυχώ. Θα μα συνεφέρει. Όλου μα, όλου μα. Τη Δήμητρα, τη Δήμητρα εννοείται. Ωραία, λοιπόν, για καλά στη σελέπτη, με συγχωρείτε, δεν έχουμε χρόνο. Μάλιστα, θέλω κι άλλο. Περάσει, θα έρθει η ώρα. Περάσει η celebrity room στην Λάουρα. Τρελανή. Λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν στο έκτο ζευγάρι.